4 έκτου 2019, αποστολή φωτός 158, αγγελική βοήθεια. Είμαστε όλοι μας καθισμένοι γύρω από τον Κύριό μας. Από ψηλά βλέπουμε κάτω τη γη. Βλέπουμε τα ποτάμια, τα βουνά, τις πεδιάδες. Βλέπουμε τους ανθρώπους. Φαίνονται τόσο μικροί, σχεδόν αόρατοι. Μοιάζουν σαν μυρμηγκάκια. Όμως αυτά τα τόσο μικροσκοπικά πλάσματα που βλέπουμε από ψηλά ξεχωρίζουν. Ξεχωρίζουν τόσο πολύ. Λάμπουν σαν πυκολαμπίδες. Στο αριστερό τους μέρος, στο σημείο της καρδιάς λάμπουν. Λες και έχουν προβολέα ισχυρό πάνω στο τόσο τρυφερό όργανο που λέγεται καρδιά. Φως και λάμψη γεμίζει όλη η υπόστασή τους και η παρουσία τους. Ο Κύριος θαυμάζει. Χαμογελάει προς εμάς γεμάτος συγκίνηση και μας λέει: «Κοιτάξτε αγαπημένοι μου, είναι η γη μου και οι κόρες μου αυτά τα πλάσματα που φεγκοβολούν προς εμάς, προς τον ουρανό, προς όλο το σύμπαν, φεγκοβολούν ακόμα και σε άλλους γαλαξίες, σε άλλους κόσμους κρυμμένους προς το παρόν από τα ανθρώπινα μάτια και γνώσεις. Αυτοί οι κόσμοι ακόμα δεν είναι αναγνωρίσιμοι από τα παιδιά μας, κι όμως είναι τόσο κοντά τους, δίπλα τους βρίσκονται και υπάρχουν. Μια ανάσα τους χωρίζει από αυτούς. Είναι και αυτά αδέρφια τους. Είναι ο εκλεκτός αγγελικός μας κόσμος που θα δώσει στα πλάσματα της γης το χέρι για το ανέβασμα. Θα τους δώσει την όθηση και την παρόκρινση. Θα τους δώσει το θάρρος και την ελπίδα. Τα πλάσματα της γης δεν βλέπουν τις αγγελικές αυτές παρουσίες που τα βοηθούν. Όμως τα πλάσματα της γης τις αισθάνονται πολύ έντονα αυτές τις παρουσίες. Οι άγγελοι αυτοί είναι οι εκλεκτοί των εκλεκτών. Δυναμώνουν σε όλους τους τομείς τα παιδιά μας, στο φθαρτό σώμα τους, μα και στο ανώτερο πνευματικό, στο εθερικό. Δυναμώνουν μέσα και έξω και σε όλα τα τμήματα του κάθε εαυτού τους τα παιδιά μας. Τους στρέφουν στα πάντα. Επιτέλους, δόθηκε το σήμα στον συγκεκριμένο αγγελικό κόσμο να παρέμβει θετικά και σε όλα τα θέματα που απασχολούν τα βασανισμένα μας παιδιά. Το πράσινο φως δόθηκε, άναψε και είναι τόσο φωτεινό όσο το χρώμα του καθαρότερου σμαραγδιού. Ελπιδοφόρα μηνύματα θα αρχίσουν να νιώθουν μέσα στην ψυχή τους τα πλάσματα της γης. Χαρά, γαλήνη, αισιοδοξία, αγάπη, ειρήνη μέσα του. Ακόμα και το ζωικό βασίλειο θα αισθάνεται έτσι. Θα πλημμυρίσουν όλοι από ευτυχία. Έτσι ξαφνικά. Είναι ένα από τα πολύτιμα δώρα μας. Του Πατέρα, του Αγίου Πνεύματος και δικό μου. Ιησούς. Αμήν.